οι οποίες δεν βλέπω να κάνουν τίποτα. Ποιες αρχές εννοούν? Και θέλω να πω το εξής. Δεν θα δημιουργήσουν καμένη γη. Δηλαδή, επειδή αποχωρούν αυτοί, θα δημιουργήσουν καμένη γη στην Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και επειδή είπατε για κουμπαράδες. Να σας πω κάτι. Ο κουμπαράς των τραπεζών για τη Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτός. Όπως αποδεικνύεται, δηλαδή, το 2013 πήρε δάνειο 15 εκατομμύρια, 14,6 εκατομμύρια, χωρίς να εξυπηρετεί τα δάνεια που έχει λάβει και τα οποία είναι τεράστια. Λοιπόν. Καταλάβατε? Ο κουμπαράς λοιπόν αυτό... για τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να πω κάτι. Επιβεβαιώνουμε. Κύριε Παπαδάκη. Παραπονιέται ο κόσμος. Αυτό που λέει ο κόσμος και δικαιολογημένο ότι ο Σοφιανός θα διαμαρτυρηθεί. Για ποιο εμένα πράγμα. Τι με φέρατε θα πει. Για ποιο πράγμα. Για διαιτητή. Ότι για ποιο πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Για ποιο πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Όχι, ότι γίνεται μια αντιπαράθεση. Με συγχωρείτε. Αυτό που σας είπα τώρα το θεωρείτε αντιπαράθεση. Αν περιεχομένου. Από τον κύριο Βούτση σοβαρή καταγγελία. Παρουσία 10 βουλευτών ναι, όλων θεωρείτε, στη Βουλή. Τες. Αυτό είναι το θέμα. Με συγχωρείτε. Αυτό το θεωρείτε αντιπαράθεση άνευ αντικειμένου. Όχι, που δεν λέω είπα τώρα. Αυτό, δεν είπα αυτό. Όχι, βεβαίως. Είναι μια σοβαρή καταγγελία. Οφείλουμε να την πούμε στον κόσμο. Έτσι, επειδή μιλάμε για κουμπαράδες, είναι ανοιχτή και θέλω να πω το εξής. Θα απαντηθεί, αλλά θέλω να πω το εξής. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Ότι θα αλλάξουν το κανάλι, γιατί σου ενδιαφέρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και όχι αυτά. Άκουσα την κυρία Σιμακοπούλου, όπως καταλάβα, όπως είδατε, έτσι. Και υποθέτω έχω και εγώ το δικαίωμα να μιλήσω. Και λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, πρώτα και κύρια, έτσι, γιατί βλέπω κάποια κόμματα σκέφτονται να αλλάξουν ονόματα, για παράδειγμα. Δεν αφορά τον ελληνικό λαό αυτό. Έτσι, μιλάμε γενικά και αφηρημένα. Εγώ σας έφερα ένα κουμπαρά μπροστά και τον είδατε. Και ο κουμπαράς αυτός είναι σπασμένος, είναι γύλια κομμάτια. Και δεν είναι σήμερα, δεν είναι σημερινός ο κουμπαράς. Έτσι, για να δείτε με τι έχουμε να κάνουμε, τι έχουμε απέναντί μας, όχι εμείς. Πρέπει να κάνω μια διακοπή και θα ξεκινήσω με τον κύριο Σοφιανό που έχετε όλα τα δίκαια να διαμαρτύρεστε που δεν μιλήσατε στο πρόγραμμα της. Αλλά νομίζω ότι είναι προς όφελό σας. Δεν μίλησα σας. Όχι, τον βλέπω και στοϊκά και παρακολουθεί. Κύριε Δημήτρη, πρέπει και πείτε, εμείς δεν αξιζούμε και από τα θέματα τα οποία ρωτάτε. Θα θέσουμε στους καλεσμένους μας και τα ερωτήματά σας.